Έρχεσαι. Ναι. Ποιος είναι? Κάποιοι επισκέπτες αυτό το παιχνίδι. Όπα. Όχι, θα γράψουν εκεί. Ελάτε. Έχετε ξαναπεί στο σκοτεινό θάλαμο. Έλα, έρχεσαι. Λοιπόν, αυτός είναι ένας θάλαμος που δεν παίρνει φυσικό φως από πουθενά. Και αυτό το κόκκινο φως είναι αναμένο γιατί δεν επηρεάζει τα χημικά. Δηλαδή, οι φωτογραφίες έχουν μια φωτοβέστητη επιφάνεια η οποία επηρεάζεται από το φυσικό φως. Από όλα τα είδη φωτός εκτός από το κόκκινο. Έλα και εσύ. Εγώ δεν ξέρω τι γίνεται εδώ. Ναι, δεν το άκουσα. Α, είναι υστερεόμενο. Επειδή μου είναι 6 υστερεόμενε ή 6 αστερεόμενε. Στο ολόκληρο σύντομα. Άλλες ναι, όμως δεν έχουν ανάγκη πια. Δεν πειράζει. Κάποια... Εδώ α πούμε πώ μπορεί να βρει το άλλο. Α, κατάλαβα. Οι αστερεότητε σε καμιά ωρίτσα θα αρχίσουν να κυτρινίζουν. Ναι, παιδί μου, θα τι βγάλουμε στο φω και μετά θα φανεί ποιο είχε δίκιο ή όχι. Σαν παιχνίδι είναι, εντάξει. Α, απλά να δούμε τι θα συμβεί με τι αστερεότητε. Γράψει αυτή τι νομίζω. Από πού να το καταλάβω, ρε παιδί μου. Εσύ, ούτε εγώ το ξέρω. Υπάρχει κάποιο τρόπο να μπορώ να το καταλάβω. Κανένα τρόπο δεν υπάρχει. Στην τύχη δηλαδή. Ναι. Τι νομίζω, ότι αυτή θα καταστραφεί ή δεν θα καταστραφεί. Γεια σας. Στο σκοτεινό θάλαμο μπέστε όλοι. Στο σκοτεινό θάλαμο. Ψηλέ τι έγινε. Καλώδιο. Γίνεται, τελείωσε. Το καλώδιο. Μες δεν έχει. Δεν ξέρω αν έχει. Το καλώδιο. Το καλώδιο. Σταύρος, πού σε ρέλα να γράψεις. Έλα, έλα να γράψεις. Τώρα δεν έχεις. Στην Ανταλουσία δεν μιλάνε. Βασικά μόνο η επίσης, μόνο και τα καστινιά. Δεν θα κάνεις Σοφάνε για καβαλέτα κολόπεδα. Αυτή θα μείνει για πάντα. Ο Γιάννης, η Χαρά και ο Κωνσταντίνος Χάικαν. Όλε! Όλε! Ό,τι κερδίσαμε! Τι λέει ότι δεν θα μείνει. Αυτή τι λέει ότι δεν θα μείνει. Ό,τι θα μείνει. Όλε! Αν δεν θα μείνει αυτή. Λοιπόν, δεν έχουμε συγχαρητήρια. Και εγώ και εμένα. Αθηνά, μπράβο να μείνει δηλαδή. Συγχαρητήρια, ρε, επειδή είσαι τυχερός. Φυσικά, ανάποδα. Ή το ένα ή το άλλο. Παιχνίδι, ρε, τι. Εμείς διαλέξαμε τις διαφορετικές μεταξύ. Παιδιά, διάλεξα αυτές τις εικόνες γιατί ήθελα να είναι λίγο έτσι ελαφριές, να έχουν λίγο πλάκα. Βλέπετε σε αυτές τις πλάτες τα ιδανικά της Ολυμπιακής ιδέας, δηλαδή η πρακτική, η φιλοσοφία, το ήθος,
το fair play, η πρακτική κτλ. Που ακούγονται και λίγο αστεία γιατί έχουν καταπατηθεί όλα. Ποια ήταν η κάτσα Ολυμπιακή σήμερα. Η φιλοσοφία, ήθος. Ναι, τα δώρα δεν είπες όμως. Τι να το καλλιεργήσεις τώρα στο μυαλό σου και όλα. Ναι, επίσης πως θα πάμε εδώ. Ήταν, μιλάμε, εγώ έπαθα πλάκα μεγάλη, τρομερά, δηλαδή, αυτά τα ορυχεία ήταν και το τοπίο ολόκληρο, ήταν τρομερά. Εγώ την έπαθα. Όχι περί φωτογραφία. Ένα τηλέφωνο.